Αθήνα και Λευκοσία δεν επιθυμούν να συντηρήσουν ένα πολεμικό κλίμα με την αποστολή φρεγατών στην Κυπριακή ΑΟΣ και εμένουν στην εξομάλυνση της έντασης με την Τουρκία με διπλωματικά μέσα, όπως συζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Αναστασιάδης με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ηγέτες στο άτυπο Συμβούλιο Κορυφής. Την ίδια ώρα πάντως, η τουρκική ηγεσία δείχνει να αγνοεί τις όποιες συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Türkiye'nin potansiyeli ve imkanları tüm bunların üstesinden gelmeye yetecek düzeydedir. Kendimize güvendiğimiz takdirde hiçbir yaptırım ve bununla ilgili tehditler, hiçbir ek vergi uygulaması, hiçbir açık gizli ambargo bizi durduramaz. Bu konuda arkasına bazı ülkeleri ya da şirketleri alarak Türkiye'yi test etmeye kalkanlar İyi bilsinler ki yanlış oldular. Böylesine büyük ve aziz bir milleti bir iki tehditle korkutacağını ya da yıldıracağını savunanlar tarihe şöyle bir baksın. Στις 28 Μαΐου, όποτε και είναι προγραμματισμένη η επόμενη Σύνοδος Κορυφής, αναμένεται να εξεταστούν ενδεχόμενες οικονομικές κυρώσεις στην Τουρκία, εάν μέχρι τότε δεν έχει αποσύρει το τουρκικό γεωτρύπανο πορθητής από την Κυπριακή ΑΟΣ. Η χώρα μας έχει κρατήσει επί τόσα χρόνια και μάλιστα στην περίοδο της κρίσης μια στάση σταθερότητας, πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Έχει κάνει ευρύτατες συμμαχίες στην περιοχή, μάλιστα. Που σημαίνει αυτό ότι εμείς με την ίδια στάση, με την ίδια μάλιστα. ψυχραιμία... Κάνετε λάθος ερμηνεία και των γεγονότων και των εξελίξεων και των μηνυμάτων. Ερμηνεύσατε ως νευρικότητα τη σταθερότητα της τουρκικής πολιτικής. Με δήλωσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται στο πλευρό της Κύπρου και ότι αναμένει από την Τουρκία να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της.